Το δικό μου θέμα, γιατί δεν θα είναι απλά μια τοποθέτηση, έχει να κάνει με κάτι που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και πρέπει να το γνωρίζει. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του αφορολόγητου, γιατί ένα τέτοιο θέμα, το οποίο μπορεί να μοιάζει, να μοιάζει τεχνικό ή φορολογικό ή νομικό θέμα, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τις τσέπες όλων. Ακούμε πολλές φορές στις ειδήσεις ότι μειώνεται ή πρόκειται να μειωθεί το αφορολόγητο ή ότι πρόκειται να γίνει ένα ψαλίδισμα στη διαδικασία υπολογισμού του αφορολόγητου και ότι όλα αυτά τα θέματα αφορούν μόνο κάποιες ομάδες ειδικών σοφών που ασκούν τη δημοσιονομική πολιτική και αποφασίζουν αυτοί ποιο θα είναι το σωστό για μας όριο αφορολόγητου. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε τι είναι το αφορολόγητο όριο για να μπορούμε να ασκήσουμε και την κατάλληλη κριτική. Γιατί όταν έρχεται μια έτοιμη σε εμάς πληροφορία ή είδηση ή τοποθέτηση από κάποιους ειδικούς επιστήμονες, εμείς αν δεν ξέρουμε τι είναι το αφορολόγητο όριο, θα τη δεχτούμε παθητικά. Το αφορολόγητο όριο δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει από την 1η-1η του 2014. Με το νόμο 4172 του 2014 έχει αντεκατασταθεί από μια έννοια μείωσης φόρου μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και αυτό είναι υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, ενώ παλιά είχαμε μια συμφωνία με το δημόσιο ότι ένα κομμάτι του εισοδήματός μας του ετήσιου θα μείνει αλόβητο από τη φορολογική πίεση, από την 1η-1η του 2014 και μέχρι σήμερα υπάρχει ένας μηχανισμός που πάει να εξισορροπήσει κάπως την απουσία φορολόγητου, γιατί όλοι μας φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ. Απλά τι συμβαίνει, μερικές ομάδες που έχει επιλέξει ακόμη ευτυχώς και δεν έχουν πληγεί, τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, τους επιτρέπει να έχουν μία μείωση φόρου, 1000 ευρώ τον φόρο ανά 2.100, μέχρι τα 2.100 ευρώ να φτάνει αυτή η μείωση, για εισόδημα μέχρι 2.100, μέχρι 21.000 ευρώ εισόδημα. Δηλαδή, από αυτό το ποσό και πάνω, μέχρι τις 42.000 μειώνεται όλο και περισσότερο το ποσό της φορολογικής μείωσης και στις 42.000 πάβει να υπάρχει τελείως αφορολόγητο. Το θέμα είναι ότι το αφορολόγητο όριο, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει, πρέπει να ξέρουμε τι ήταν όταν υπήρχε. Ήταν μια υποχρέωση συνταγματικού περιεχομένου, συνταγματικού κύρους και όχι μόνο ελληνικού, δεν στηρίζονταν μόνο στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Είναι έκφραση μιας νομικής αρχής που θα σας θυμίσει ένα πολιτικό σύνθημα, αλλά εγώ δεν θα μείνω στο πολιτικό σύνθημα. Με την αξιοπρέπεια. Έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι κανόνας δικαίου. Δεν είναι σύνθημα. Η αξιοπρέπεια που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος, που προβλέπεται στο γερμανικό σύνταγμα, στο πρώτο άρθρο, μετεμφυτεύτηκε στην Ελλάδα. Και αυτή η προϋπόθεση για αξιοπρέπεια εκφράστηκε στα οικονομικά με τον εξής τρόπο. Ότι ένα κομμάτι από το εισόδημα που έβγαλες νόμιμα σε αυτή τη χώρα, εγώ δεν θα στο φορολογήσω. Θα σου επιτρέψω να πληρώσεις λογαριασμούς, να πληρώσεις φαγητό, να πληρώσεις ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις με μια ελάχιστη αξιοπρέπεια και το επιπλέον θα στο φορολογήσω. Έτσι λειτουργούσαμε και αυτός είναι ο φυσιολογικός, ο ομαλός τρόπος στον οποίο λειτουργεί η έννοια του αφορολόγητου όριου, το οποίο έχει καταργηθεί. Εμείς σαν Ένωση Φορολογουμένων έχουμε διαπιστώσει αυτό το πρόβλημα εδώ και αρκετό διάστημα, ήδη από την πρώτη χρονιά εφαρμογής της κατάργησης του αφορολόγητου ορίου και της αντικατάστασης του εν-κρυπτό. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να αντικαταστήσουμε το αφορολόγητο όριο με μία μείωση φόρου, η οποία όσο ανεβαίνουν μάλιστα τα εισοδήματα εξαλείφεται τελείως. Δεν έχουν αντιληφθεί πόσο βάναυσο για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι και μάλιστα πληρώνουμε τώρα τις συνέπειες στο ίδιο το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή ακούτε για ληξιπρόθεσμα χρέη. Τι δουλειά έχει το ληξιπρόθεσμο χρέος που αυξάνεται με το αφορολόγητο όριο? Έχει απόλυτη σύνδεση. Τα μπλοκάκια που ακούσατε πριν από λίγο να κλείνουν, γιατί κλείνουν? Και καταυτόχρονα κλείνοντας αφήνουν και χρέη. Τα χρέη τα οποία δεν θα μπορούν να πληρωθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά το επόμενο διάστημα. Διόγκωση του χρέους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν φροντίσαμε να τους δώσουμε μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε ποιος δίνει μια τέτοια ανάσα? Από πού το έχουμε δει ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί κάπως αυτό το σύστημα του αφορολογίου του ορίου που προτείνουμε? Από τις τράπεζες. Εμείς το σύστημα που προτείνουμε δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Ζητάμε να εφαρμοστεί ένα σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί στις σχέσεις δανειστή και οφειλέτη στα κόκκινα δάνεια. Όταν έρχονται να κάνουν στα κόκκινα δάνεια ρυθμίσεις, τι λέει η τράπεζα? Για να δω πόσα χρειάζεσαι για να ζήσεις το μήνα και σε ετήσια βάση. Αυτά δεν στα πειράζω, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να σε εξαναγκάσω να σου τα βγάλω από το στόμα, δεν μπορώ να σου έρθω να εξαναγκάσω να μην πληρώσεις για να πάρεις φαγητό. Οπότε έχουν αντιληφθεί ότι αυτά τα ποσά πρέπει να μείνουν αλόβητα και για το δικό τους συμφέρον, για να υπολογίζουν για το επιπλέον ότι κάτι έχουν να πάρουν. Αυτή ακριβώς η αντίληψη που είναι λογική και έχει την εξής έννοια, ότι όσο υπολογίσω τόσα θα πάρω. Αυτή είναι η φιλοσοφία της τράπεζας και αυτή θα πρέπει να ήταν και του δημοσίου. Όσα υπολογίσω να πάρω φορολογώντας, αυτά
θα πάρω τελικά. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής, την εξής ιδέα. Ότι θα φορολογήσω, θα ρίξω 10, θα ρίξω 150, 200 ποσό φόρου για να πάρω τα 50, να πάρω τα 30. Και θα αφήσω μετά τα ληξιπρόθεσμα να αυξάνονται. Για να μπορέσω δηλαδή να πιάσω τα 30 ή τα 40 ή τα 50, θα αυξήσω τους φόρους. Ένας από τους τρόπους που αυξάνουν τους φόρους αδικαιολόγητα είναι και με την απουσία, ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε εσάς, και θα φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σας αφορά αυτό, του αφορολόγητου ωρίου. Στην περίπτωση των συνταξιούχων δεν έχουμε φυσικά μπλοκάκια, αλλά έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε δαπάνες οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχουν δαπάνες ουσιώδεις, και δεν λέω μόνο τις δαπάνες οι οποίες αφορούν τα παιδιά τα οποία συντηρείτε. Αναφέρομαι και στις δαπάνες οι οποίες είναι ιατροφαρμακευτικής φύσης. Πείτε μου, πόσες φορές έχετε βρεθεί να πληρώνετε μεγάλα ποσά σε ιατρικές δαπάνες οι οποίες φορολογικά δεν παίζουν κανένα ρόλο? Για ποιο λόγο? Αυτές δεν είναι δαπάνες αξιοπρέπειας. Γιατί στην ουσία για μας το αφορολόγητο είναι οι δαπάνες της αξιοπρέπειας. Αυτές όλες μαζεμένες φτιάχνουν ένα όριο εισοδήματος που πρέπει να προστατευτεί. Δεν θα πούμε να υπάρξουν υπερβολές και να φτάσει στο 40 και στο 50.000 ευρώ το αφορολόγητο. Στην Κύπρο είναι γύρω στις 18.000. Να έχετε μια εικόνα στην Κύπρο που έχει περάσει από αντίστοιχα προβλήματα. Είναι 18.000. Εδώ είναι με το ένα πόδι στις 9 και πάει να κατέβει στις 7. Εμείς αυτό που προτείνουμε ειδικά για την περίπτωση των συνταξιούχων έχει να κάνει με τον συνυπολογισμό χωρίς όριο των απαραίτητων δαπανών υγείας. Και θα θέσω ένα ερώτημα σε κάθε έναν που είναι κακόβουλος και θα μου πει από πού θα τα βρούμε ή ακόμη περισσότερο πόσο μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό. Μπορεί κάποιος να πει, μα καλά, άμα οι δαπάνες υγείας είναι αυξημένες από αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή το αφορολόγητο όριό του να είναι τεράστιο, να είναι όσο είναι οι δαπάνες υγείας, και θα πω πολύ απλά ναι, γιατί τον θέλουμε ζωντανό για την επόμενη χρονιά. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν τις πληρώσει αυτές τις δαπάνες, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι κάποιος καρκινοπαθής, νεφροπαθής ή έστω έχει κάποιες δαπάνες υγείας που δεν μπορεί, ή κινησιοθεραπείας, κάποιος που έχει ένα εγκεφαλικό. Αυτές τις δαπάνες, γιατί δεν πρέπει να τις αφήσουμε αλόβητες από το φόρο? Δηλαδή πρέπει αυτές τις δαπάνες, ναι μεν κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να βγάλει 10.000, 15.000 ευρώ για να πληρώσει την κινησιοθεραπεία του, να πληρώσει την φυσιοθεραπεία του ή τη χημειοθεραπεία του. Θα πρέπει από αυτές τις 15.000 να πάρουμε και από πάνω χρήματα, να έρθει το ανάλγητο αυτό κράτος να βγάλει χρήματα. Και όμως αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν βρέθηκε κανείς να το ζητήσει. Η μείωση δαπανών που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει, να είμαστε και δίκοι, υπάρχει ένα ποσό που λέει μέχρι 3.000. Μπορώ να καταφέρω να υπάρχει μία μείωση φόρου. Υπάρχει ένα άρθρο στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, υπήρχε και πριν. Αλλά είναι με πλαφόν. Και είμαι και όριο και λέει μέχρι το 10% της δαπάνης θα σου μειώσει το φόρο. Δηλαδή, κάνω εγώ 15.000 ευρώ δαπάνες για να έχω μία μείωση 1.500 ευρώ στο φόρο, αν θα την έχω. Γιατί μπορεί τελικά για κάποιο λόγο να φτάσω το αφορολόγητο με άλλο τρόπο και να μην έχω κάποια ωφέλεια. Ή θέλω να πω ότι υπάρχει περιορισμός πάρα πολύ μεγάλος. Και τελικά να βρεθώ να πληρώνω ποσά. Γιατί? Για την ιατροφαρμακευτική δαπάνη που είναι το ένα σημαντικό. Ή υπάρχουν και άλλες δαπάνες οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες. Δεν θέλω να τις απαριθμίσω τώρα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στην οικιακή οικονομία που φτιάχνουν ένα προϋπολογισμό οικιακής οικονομίας και μπορούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι απαραίτητο για να ζήσει ένας άνθρωπος. Πόσες θερμίδες, πόσες κιλοβατόρες, όλα αυτά. Γιατί να μπαίνουμε στο. Γιατί να μην ανοίξει ένας διάλογος αυτές οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης που τις έχουν αρχίσει για δικό τους όφελος φυσικά, αλλά για όφελος όλων τελικά οι τράπεζες να την εκμεταλλεύονται αυτή την ιδέα, να μην την περάσουμε και στο Υπουργείο και να γίνουν τα αφορολόγητα όρια να ταυτιστούν με τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης όπως λειτουργούν σαν θεσμός στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση, η οποία. Έχουμε συνεργασία με τον κύριο Μουλινό της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων για να την καταθέσουμε στο Υπουργείο. Δηλαδή, έχει να κάνει με το αφορολόγητο όριο και την ταύτισή του με τις πραγματικές δαπάνες και την πραγματικότητα. Και φυσικά, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να το καταργήσουμε επειδή σε κάποιες περιπτώσεις είναι χαμηλό το όριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να είναι μόνος του και να μένει και να μην έχει μεγάλες δαπάνες διαβίωσης. Δεν θα εισηγηθούμε ποτέ να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις περαιτέρω μείωση με βάση τις πραγματικές. Εκεί πέρα μπορεί να λειτουργήσει, ας μείνει ο θεσμός όσο έχει. Εμείς μιλάμε για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματική ένδυα, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί το όλο τους το εισόδημα και να δανειστούν ακόμη για να καλύψουν, το έχουν αφιερώσει σε δαπάνες υγείας και για αυτούς έρχεται φόρος. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε από τη μια πλευρά το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί να καλύψει τις δαπάνες υγείας. Να μην μπορεί να καλύψει το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα τις θεμελιώδεις δαπάνες για την επιβίωση κάποιου και το ποσό που δώσαμε να έρχομαι να το φορολογούμαστε και από πάνω. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
το οποίο έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει ταύτιση απόψεων με το φορέα σας. Η δεύτερη όμως, εξίσου σημαντική, δεν αφορά όμως όλους πρόταση, έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτή τη στιγμή έχουν αποσταλεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες κατασχετήρια σε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι δεν συμμετείχαν στο κίνημα «Δεν κληρονομώ». Επειδή κληρονόμησαν ή βρέθηκαν να έχουν κάποια στιγμή μια περιουσία κίνητη, η οποία σήμερα λόγω της κατάστασης ανυπαιτίως δεν τους βγάζει κάποιο εισόδημα για να πληρώσουν τους φόρους τους. Και αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν αντιμετωπίσει σήμερα, κατασχέσεις. Και αν δούμε ότι έχουν μαζευτεί και τα ποσά των 100.000 ευρώ, γιατί είναι εδώ και ο κύριος Πορτοκάλης, ο οποίος μπορεί να πει τα θέματα των ποινικών συνεπειών, όταν φτάσουν πάνω από 100.000, τότε έχουν και ποινική δίωξη. Ποιοι, κάποιοι γέροντες ή κάποιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν τα εισοδήματα να πληρώσουν τον αυξημένο ενφιά και οι οποίοι όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι η μόνη τους κατοικία, αυτό το μεγάλο ακίνητο που μπορεί να έχουν είτε στο ψυχικό ή οτιδήποτε, και να πούμε να το πουλήσουν, να φτάσουν σε αυτή την ακραία άποψη. Δώσ' τους χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι. Γιατί θα πρέπει να τους αναγκάσεις να βρεθούν, να ψάχνουν για αγοραστή υπό την πίεση μιας κατάσχεσης, υπό την πίεση μιας ποινικής δίωξης? Αυτά τα πράγματα είναι απλή λογική και δεν παράγουν αρνητικές συνέπειες για τα έσοδα του κράτους. Το να δώσεις σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, γιατί δεν είναι παραπάνω, μια ανάσα να μην κινδυνεύουν να έχουν ποινικές διώξεις, μια ανάσα να μην κινδυνεύουν από κατασχέσεις σε αιτήσια βάση, με μόνο ένα κριτήριο. Εγώ το θέτω τώρα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Για όσους το ποσό του ενφιά σε αιτήσια βάση ξεπερνάει το εισόδημά τους ή ξεπερνάει ένα ποσοστό του εισόδηματός τους. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις που αριθμητικά δεν βγαίνει να πληρώσουν τον ΕΦΙΑ, γιατί σαν κράτος να μην πάρεις μία πρόνοια και να πεις όχι να χαριστεί? Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τους δανειστές από πάνω και ξέρουμε την κατάσταση. Δεν εθεροβατούμε να ζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αλλά μπορούμε να ζητήσουμε τουλάχιστον κάτι ανθρώπινο. Αναστολή για αυτούς τους ανθρώπους. Να μην έρχονται κάθε χρόνο να πρέπει να κάνουν ανακοπές σε κατασχετήρια για ΕΦΙΑ. Είναι ντροπή να περιμένει ο προϋπολογισμός να επιβιώσει από τις κατασχέσεις. Από αυτούς τους φόρους. Να ξεκαθαρίσω, δεν είμαι κατά του να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, αλλά έτσι όπως έχει γίνει αυτή η κατάσταση με την άδικη, με τους άδικους υπολογισμούς αξιών και με τον άδικο συνυπολογισμό δεδομένων, όπως η αξία του ακινήτου να υπολογίζεται με τιμές ζώνης οι οποίες δεν αντιπροκρίνονται στην πραγματικότητα, φτάνουμε σε φαινόμενα δίμευσης. Από αυτή τη δίμευση, το πρώτο βήμα για να προστατευτούμε, εμείς δεν λέμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, άλλωστε δεν κάνουμε προτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι όριμες για να δώσουν μια γενική εικόνα για την οικονομία της Ελλάδας. Κάνουμε δύο συγκεκριμένες σημειακές αλλά συμβολικές κινήσεις. Η μία είναι το αφορολόγητο και η άλλη είναι αναστολή από κατασχέσεις και πληστηριασμούς, γιατί θα ανοίξουν τώρα και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και φανταστείτε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ σας. Γιατί και οι συνταξιούχοι είναι κυρίως οι περισσότεροι. Εμείς, ότι και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που δεν έχουν τα εισοδήματα να πληρώσουν αυτές τις περιπτώσεις ενφιά που είπα, να βρεθούν να χάνουν το σπίτι τους από τους πληστηριασμούς αυτούς. Αν δεν είναι αυτό άδικο, τι είναι? Και δεν είναι θέμα μόνο ότι άδικης φορολόγησης, είναι και αντιοικονομικό. Όταν φτάσεις να έχεις τόσο μεγάλη προσφορά στα ακίνητα, ολονών η αξία θα εξαφανιστεί. Όχι μόνο αυτών στον οποίο γίνεται η κατάσχεση ή κινδυνεύουν από ποινική δίωξη. Αυτές οι δύο προτάσεις είναι καταγεγραμμένες και θα μοιραστούν έξω και πιστεύω ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο αν θέλουν να προσθεθούν ή να διαμορφωθούν κάποιες ειδικές παράμετροι ώστε να βελτιωθούν στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση απευθυνόμαστε στο Υπουργείο για να μπορέσει αυτά τα δύο θέματα που είναι θέματα αξιοπρέπειας, με την έννοια την νομική, όχι την πολιτική, να μπορέσουν να επανέλθουν και να ανοίξει ένας διάλογος για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυλιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας.